Το κλίμα ήταν ενωτικό. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση και των 13 μελών όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν και εξελέγησαν σε αυτό το δουσού και ήταν ομόφωνα καταδικαστικό σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες νομίζω δεν μπορείς να θέτεις υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία τριών ιατρών που επί χρόνια υπηρετούν στο ΕΣΥ, πανεπιστημιακών ιατρών, όταν έχουν ακολουθήσει όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνουν όταν έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα του ΕΟΔΗ τα τεστ να αμφισβητήσει την αξιοπιστία τους, ότι δεν πάσχουν, και ταυτόχρονα διευθύνουν μια από τις μεγαλύτερες ανεσιολογικές κλινικές. Νομίζω ότι αυτό είναι ευθεία προσβολή πέρα από την προσωπικότητα και της ιατρικής αξιοπρέπειας. Οι γιατροί που είχαμε σταθεί όλοι μπροστά, που στηρίξαμε ένα σύστημα υγείας, βρισκόμαστε μετά υπό αμφισβήτηση για την αξιοπιστία μας. Κρατάω το ότι το κλίμα ήταν ενωτικό, ήταν ομόφωνη η απόφαση και των 13 μελών, όπως είπατε, της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, να καταδικαστεί αυτή η πρακτική. Ζητάτε απόδοση ευθυνών σε όλες τις κατευθύνσεις? Ναι, σε εποπτεύουσες αρχές, είναι ΔΥΠΕ Υπουργείο, να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες για απόδοση ευθυνών και να αποφύγουμε παρόμοια μελλοντικά περιστατικά. Σημασία δεν έχει μόνο να συζητάμε και να καταδικάζουμε ένα γεγονός. Πρέπει να γίνουν και κάποιες ενέργειες να μην ξαναγίνουν τέτοια γεγονότα. Εσείς έχετε δίκιο. Μόνο που ξέρετε το τελευταίο διάστημα ή τους τελευταίους μήνες, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, από την πλευρά της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχουν διάφορα δει το φως της δημοσιότητας, θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί και από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως και σε αυτή την περίπτωση, που μπορεί να είναι με τα λουκέτα στις πόρτες σε περίοδο COVID, με τα κλειστά φώτα σε διαδρόμους και σε κλινικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τα κλειστά τα καλοριφέρ σε κλινικές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόμενους και ασθενείς, είναι μια σειρά πραγμάτων και αναφέρομαι σε κάποια από αυτά τα οποία θυμάμαι αυτή την ώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλο αυτό το σκηνικό με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Δεν διαφωνώ. Στην πρακτική εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί το αν θα αλλάξει η διοίκηση ή όχι δεν είναι δική μου απόφαση. Για την πρακτική μιλώ εγώ, για να είμαι ακριβής. Ναι, σαφέστατα απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να μιλήσω για το τωρινό περιστατικό. Και εννοείται ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η πρακτική και εννοείται ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται ο γιατρός. Τώρα, ως προς τα θέματα διοίκησης εν μέσω μιας πανδημίας, εγώ θα πω ότι ληφθήκαν σωστές αποφάσεις, ληφθήκαν λαθασμένες αποφάσεις, ληφθήκαν υπερβολικές αποφάσεις. Δεν θα διαφωνήσω σε αρκετά μαζί σας, χωρίς να συμφωνήσω απόλυτα κιόλας, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να μιλήσω για το σημερινό περιστατικό. Ήταν πραγματικά απαξιωτικό, πραγματικά προσβάλλει όλους τους ιατρούς του ΕΣΥ, που πραγματικά ήμασταν αυτοί οι οποίοι βγήκαμε στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουμε την δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι είχαν προηγηθεί πριν από τη δική σας την απόφαση. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής αυτή η απόφαση. Και η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού που ανέβηξε το θέμα και κατηγγείλει την πρακτική της διοίκησης. Και η επιστολή στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης της Διευθύντριας της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Και η αντίδραση της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Και η παρέμβαση των βουλευτών μέσα από την Κρήτη TV και την εκπομπή Ώρα Εχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη, όπως επίσης και η κατάθεση ερώτησης από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ συνολικά της Κρήτης προς τον Υπουργό Υγείας για αυτό το θέμα. Καλέσατε την κυρία Παπαϊωάννου. Ο πρόεδρος της διοίκησης του Πανεπιστημιακού είχε κληθεί, κύριε Πατριανάκο? Για να δώσει ενδεχόμενα κάποιες εξηγήσεις, γι' αυτό σας ρωτώ. Να δώσει κάποιες ενδεχόμενες, ήταν μέσα στις αποφάσεις τις οποίες πήραμε χθες. Θα ζητήσουμε κάποιες εξηγήσεις και από τον διοικητή και από τον ιατρό εργασίας, για να δούμε γιατί
μετέβησαν στο σπίτι, γιατί ληφθήκαν rapid test, ποιανού εντολές ήταν, τι γινόταν. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρόκειται να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά για τη συνέχεια. Εκμεταλλευόμενοι την παρουσία σας εδώ στην συχνότητα του 984 για ένα θέμα επίσης πάρα πολύ γνωστό και ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον καθένα από εμάς, αναφορικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Ακούστηκε χθες από τον κύριο Πλεύρη, ακούστηκε επίσης και από την κυρία Γκάγκα, κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των site αθηναϊκών. Δεν υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων στα νοσοκομεία, που δηλώνει αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Από την άλλη, υπάρχουν ελλείψεις μόνο σε ορισμένα αντιπυρετικά και παιδιατρικά σιρόπια στα φαρμακεία, υπάρχουν όμως και τα γενώσιμα. Εδώ και 10 μήνες και παραπάνω οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, πραγματικά φωνάζουν, κρούν καμπανάκι κινδύνου. Καμπάνα έγινε πια, κυρία Πατριανάκο, για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Τώρα, αν δεν υπάρχουν ελλείψεις με φαρμάκων στα νοσοκομεία, χαιρόμαστε, ναι μεν για αυτό και για τους δικούς μας τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αλλά εγώ που είμαι απ' έξω, θα πάω στο νοσοκομείο να χτυπήσω την πόρτα για να πάρω το φάρμακό μου και δεν είναι μόνο τα σιρόπια, γιατί εκεί με πάει η κυρία Γκάγκα? Εδώ πέρα θα επιτρέψετε να μου πείτε ότι ο γιατρός συνταγογραφεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνταγογραφήσουμε τα φάρμακα. Κάποια φάρμακα υπάρχουν λήψη, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εγώ είδα τις ενέργειες του Υπουργείου με όλα αυτά τα οποία κάνει με τον έλεγχο των φαρμακοποθηκών. Είχα δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή μου ότι μία από τις λύσεις θα ήταν οι ελληνικές εταιρείες να παράγουν κάποια φάρμακα, αυτά τα γενώσιμα τα οποία λέτε. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Εννοείται ότι το Υπουργείο οφείλει να τα λύσει αυτά. Ένα άλλο το οποίο είχαμε προτείνει και ως ιατρικός σύλλογος ήταν η συνταγογράφηση των φαρμάκων, όχι βέβαια των αντιπυρετικών ή των η υποχρεωτική συνταγογράφηση φαρμάκων, διότι ξέρετε με τα αντιβιωτικά όταν έγινε αυτό, τότε πλέον περιορίστηκε αρκετά η χρήση τους και πλέον έγινε πια μια πιο λελογισμένη χρήση. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι το Υπουργείο θα πρέπει να κάνει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη δεύτερη πρότασή σας ή την πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου εγώ δεν την κατάλαβα. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, κύριε Πατριανάκο? Ότι τα φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται. Στο σύνολό τους όλα τα φάρμακα. Εκτός από κάποια γενική χρήση, π.χ. αντιπυρετικά, αντιβιωτικά κτλ. Αλλά πρέπει να συνταγογραφούνται τα φάρμακα.